Σήμερα άλλο ένα βιντεάκι με τον Γιάννη και τον Ράπτορα τον Νέμο. Παιδιά έχουν μπει οι ζέστες, οπότε πολύ νεράκι και υπομονή. Καλοκαίρι είναι, περνάει. Λοιπόν, γρήγορα πριν περάσουμε στο βίντεο, ένα-δύο πραγματάκια. Πρώτο, θέλω να μου πείτε, σας είχα πει ότι θα αρχίσω να κάνω αγγλικά βίντεο για να προσελκύσουμε περισσότερο κοινό και για να διασφύρουμε πιο μακριά τις πληροφορίες. Ένα θέμα το οποίο έχω είναι ότι το βρίσκω δύσκολο να διαλέξω ποιο βίντεο από αυτά τα οποία έχουμε κάνει να κάνω στα αγγλικά. Οπότε, δείτε από τη λίστα του κανάλι μου, γιατί είναι αρκετά τα βίντεο μου, και πείτε μου ποιο βίντεο θα θέλατε να δείτε εσείς να το κάνουμε διασκευή στα αγγλικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, πριν ξεκινήσουμε δυναμικά για το βίντεο, παιδιά, ό,τι ανάγκες έχετε για τους θεραπείους μας φίλους, είτε είναι παιχνίδια, είτε είναι φλουβιά, είτε είναι τροφές, petparrot.gr. Πραγματικά έχουν τα πάντα μέσα, ό,τι μπορεί να χρειαστείς για αυτά τα ζωντανά, είναι εκεί μέσα. Αν θέλετε κάτι, μπείτε, τσεκάρετε. Λοιπόν, τώρα, για το σημερινό μας βίντεο. Θα είναι μικρό και θα είναι και γλυκό. Πέντε πραγματάκια θέλω να πω. Θέλω να πω τα πέντε πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αυτά εδώ τα ζωντανά, για να μην χαλάσει την εμπιστοσύνη που έχουν σε σένα. Οπότε, χωρίς περαιτέρω πράγματα και σάλτσες, πάμε στο βιντεάκι. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το πρώτο πράγμα το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ σε ένα παπαγάλο, για να μην σπάσει παιχνιδιά. Για να μην σπάσει ποτέ η εμπιστοσύνη του με εμάς, είναι παιδιά να τον κυνηγάμε. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι έξω. Είναι στο σαλόνι, είναι στο δωμάτιο, τρέχει κάποιο πάτωμα, πετάει πέρα, δόθε και θέλουμε να τον περιορίσουμε λιγάκι. Τι θέλει. Και θέλουμε να τον περιορίσουμε λιγάκι. Ναι, αποφάσισε να ανέβει ή όχι. Να τον. Λοιπόν, και θέλουμε να τον περιορίσουμε. Δεν τον κυνηγάμε, δεν πάμε κι εμείς πίσω από το ζωντανό. Έλα. Δεν το έχουμε πίσω του, γιατί αυτό του δείχνει ότι παιδιά με κυνηγάνε, δεν νιώθω ασφάλεια. Και αν με πιάσουν τι θα γίνει, δεν τον κυνηγάμε άμα θέλουμε να τον περιορίσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, και αυτό είναι στο ενδεχόμενο που θέλουμε να τον πάρουμε από το ένα δωμάτιο, π.χ. το σαλόνι, και να τον πάμε στο δωμάτιό του ή στο κλουβί του. Αντί να τον κυνηγάμε, μπορούμε. Άμα είναι μέρα, κλείνουμε και τα ρολά. Μπορούμε να κλείσουμε το φως, έτσι ώστε να είναι σκοτάδι, για να προσφέρουμε και αυτό το προσφέρουμε το χέρι μας. Ή να μην έχει ήδη χτιστεί λίγο ραπόρτο εμπιστοσύνης και εκπαίδευσης. Αν δεν έχει χτιστεί, τότε παίρνουμε την πατήθρα του. Το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, ότι εμπιστεύονται την πατήθρα τους. Παίρνουμε την πατήθρα του, την προσφέρουμε στο σκοτάδι, τον παίρνουμε και τον πάμε εκεί πέρα που θέλουμε να τον πάμε. Τώρα, το σκοτάδι γιατί όμως βοηθάει? Βοηθάει γιατί τα περισσότερα ζωντανά τη νύχτα κοιμούνται. Έχετε βγει έξω το βράδυ, έχετε ακούσει κανένα πουλάκι να τσιτσιρίζει ή να σφυρίζει? Όλα κοιμούνται. Οπότε το σκοτάδι για αυτού σημαίνει night-night. Οπότε όταν θέλουμε να πάρουμε το ζωντανό μας, μέρα ή νύχτα, καλό είναι να φέρουμε το φως. Βοηθάει πάρα πολύ στο να το πιάσουμε. Τώρα, το δεύτερο πράγμα το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα παπαγάλο. Λοιπόν, είναι παραπλήσουμε το δεν πρέπει να το πιάσουμε. Είναι το πιάσιμο, παιδιά, το γράπωμα. Δεν κάνουμε ποτέ σε ένα παπαγάλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Εντάξει, μην κοιτάτε τον Νεμάκο. Ο Νεμάκος τώρα το έχει δει για παιχνίδι. Α, λέτε δεν του αρέσει. Αυτό το πράγμα όταν κυνηγάμε ένα παπαγάλο δεν το κάνουμε ποτέ. Δεν τον γραπώνουμε, να τον πάμε πουθενά. Για την ακρίβεια αυτό τους κάνει να νιώθουν αδύναμοι, τους κάνει να νιώθουν ευάλωτοι. Οπότε ναι, ό,τι εμπιστοσύνη έχουν, πέφτει. Καλό είναι να το αποφεύγουμε. Αλλά τι γίνεται με τις περιπτώσεις που πρέπει να πιάσουμε ένα παπαγάλο? Γιατί λέω τις περιπτώσεις που πρέπει να τον πιάσουμε. Ας πούμε, π.χ. ότι θέλουμε να τον πάμε σε έναν τιμίατρο, ωραία, για να κάνουμε το check-up του, ή ας πούμε ότι θέλουμε να του κόψουμε τα νύχια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πιάσει ένα παπαγάλο. Τι κάνεις άμα δεν δέχεται, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το χέρι σου, να κάθεται ήσυχος? Πρώτο πράγμα το οποίο κάνεις είναι... Κάτσε βρε. Παίρνεις μία πετσέτα, ωραία. Ο Νεμάκος βέβαια δεν το πολύ δέχεται αυτό. Δεν είναι κάτι, είναι πετσέτα. Και τον έχεις έτσι. Τον κοιτά σκούπα και τον κόβει τα νυχάκια. Αυτό είναι ένα πολύ καλό τρόπο για να πιάσει ένα παπαγάλο. Βέβαια υπάρχει κι άλλο ένα. Ο άλλο τρόπο για να πιάσει ένα παπαγάλο, άμα δεν θέλει να τον γραπώσει. Κάτσε να δούμε, έχουμε το κάτι ένα εύκολο. Αχά, το βρήκα. Ο άλλο τρόπο για να πιάσει ένα παπαγάλο που μπορεί να τον γραπώσει είναι, παιδιά, να φορέσει ένα γάντι. Έτσι, όταν τον πιάνει, ο παπαγάλο δεν θα αναγνωρίζει το χέρι σου. Δεν θα πάρει το χέρι σου ως ένα αντικείμενο απειλή. Θα πάρει το γάντι, ότι είναι το πράγμα απειλής, οπότε ναι, μπορείς να τον πιάσεις, θα τον πάρεις όπου θέλεις, στην ταινία του, να του κόψεις τα νύχια. Βέβαια, αυτό είναι πολύ περιορισμένη η χρήση του, δεν είναι για συνέχεια.
Δεν είναι pass partout συμβολή αυτό, απλά σας έδειξα. Πετσετούλα και γάντι, άμα χρειάζεται να τους πιάσετε. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αποφεύγουμε το πιάσιμο το γράπωμα γιατί δεν τους αρέσει. Μόρδο! Πάμε στο επόμενο. Τώρα, το νούμερο 3 πράγμα που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ σε ένα παπαγάλο. Παιδιά, το μπάνιο. Οι περισσότεροι παπαγάλοι, το έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, είναι πουλιά πάπιες. Γουστάρουν πάρα πολύ το μπάνιο. Ευχαριστώ. Και όχι τα γυαλιά. Γουστάρουν... Σε cute. Σε χαριτωμένος. Λοιπόν, περισσότεροι παπαγάλοι γουστάρουν πάρα πολύ το μπάνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα θέλουν να κάνουν συνέχεια την μπάνιο. Και τι εννοώ με αυτό. Ας πούμε ότι έρχεσαι στη σπίτι σου, είσαι χαλαρός, ωραίος και έχεις όρεξη να μπανιαρίσεις το πουλί. Και το πουλί δεν πολύ γουστάρει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ανάγκη να τον πιέσουμε, δεν το πιέζουμε να κάνει μπάνιο. Ή, ξέρω εγώ, ακόμη και με το που είναι, να το. Το βαπορίζατέρ. Να βλέπεις, ο νεμάκος, καθώς και αυτός πάει πια. Το βαπορίζατέρ δεν το θέλει και καθόλου. Δεν πρέπει να ζορίζουμε τα ζωντανά να κάνουν μπάνιο. Εάν δεν θέλει να κάνει μπάνιο, δεν θα το ζορίσετε. Παρότι δεν νομίζω να έχετε και συχνό πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, διότι περισσότερο είναι πουλιά πάπιες. Και αν έχετε πρόβλημα και δεν δέχονται ούτε το βαπορίζατέρ ούτε την ντουζιέρα, τότε βάλτε μια μπανιέρα στο κλουβάκι τους. Σίγουρα κάποια στιγμή, και να το αλλάζουμε και το νεράκι, σίγουρα κάποια στιγμή θα μπουν μέσα, θα εξερευνήσουν και θα κάνουν και ένα μπανάκι. Πάμε στο επόμενο. Τώρα, το τέταρτο πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε σε ένα ραπτοράκο για να μην σπάσουμε την εμπιστοσύνη που έχει στήρα μεταξύ μας. Έχει να κάνει, παιδιά, με τη θεματική της τιμωρίας. Ας πούμε ότι ο παπαγάλος είναι στο δωμάτιο ή στο σαλόνι καλύτερα. Είναι πάνω σε ένα έπιπλο, στο οποίο δεν θα έπρεπε να είναι και κάνει τζιριμόνες. Το βαγόνι, το βρετινάει, γενικότερα κάνει νουνούς. Τι δεν κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ένα απ' όλα που θέλω να τονίσω είναι ότι η τιμωρία, οι παπαγάλοι δεν αντιλαμβάνουν την τιμωρία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δηλαδή δεν μπορείς να γραπώσεις το ζωντανό. Ναι. Δεν μπορείς να γραπώσεις το ζωντανό, να το πας στο κλουβί του, του ρίχνεις και ένα κάλυμα για 2-3 ώρες και είσαι κομπλέ. Αυτό είναι μεγάλο νόμο. Αυτό δεν είναι απομόνωση. Οι παπαγάλοι καταλαβαίνουν την προσοχή την απομόνωση. Αυτό είναι ολική εγκατάλειψη. Τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Οι παπαγάλοι είναι ντίβες. Ντίβες. Που γουστάρουν την προσοχή. Κάνει αταξίες γιατί θέλει να σου τραβήξει την προσοχή. Έχουμε και μια τζίρα καφέ. Την υγειά μας. Λοιπόν, είναι ντίβες. Γουστάρουν την προσοχή. Κάνουν αταξίες για να τραβήξουν την προσοχή σου. Τι κάνεις εσύ για να μην επικροτήσεις αυτή τη συμπεριφορά. Απομακρύνεις τον εαυτό σου από το περιβάλλον. Δηλαδή, σταματάς να δίνεις την προσοχή. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Παίρνεις τον εαυτό σου, παίρνεις τα δύο στα ποδαράκια και βγαίνεις εκτός δωματίου. Δεν πήγα στο παπαγάλο, βγαίνεις εκτός από το δωμάτιο. Εκεί πέρα κάνεις βλακίες, αποχωρείς. Ο παπαγάλος που θέλει να κάνεις βλακίες για να τον κοιτάξει, για να παίρνει την προσοχή, θα αρχίσει να τσιρίζει, θα αρχίσει να πετάει αριστερά και δεξιά. Εσύ θα ξαναεισέλθεις στο δωμάτιο μόλις ηρεμήσουν αυτές οι συμπεριφορές. Μόλις δηλαδή σταματήσει να τσιρίζει, μόλις κάτσει ήσυχος. Αυτό σημαίνει έκανα βλακεία, έμεινα μόνος μου, δεν θα το επαναλάβω. Ένα παραπλήσιο κομμάτι της τιμωρίας και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το πω, αλλά παιδιά το λέω για να έχω κι εγώ όλα μου τα πλαίσια καλυμμένα, είναι τα χτυπήματα. Ποτέ! 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 Δεν βαράμε ένα παπαγάλο. Ούτε καν ένα αστείο φλίκετ στο ράμφος. Το να χτυπήσεις παπαγάλο δεν είναι χάνεται ένα κομμάτι από την εμπιστοσύνη. Το να χτυπήσεις παπαγάλο είναι χάνεται όλη η εμπιστοσύνη. Τελείωσε. Νιώθουν ευάλωτοι, έχουν κούφια κόκαλα, νιώθουν ότι θα πεθάνουν, νιώθουν γενικότερα. Χάνεις όλη την εμπιστοσύνη. Και εάν, και είναι μεγάλο το εάν, ξανασε αφήσει το ζωντανό να χτιστεί ένα κομμάτι εμπιστοσύνη, η προσπάθεια που θα γίνει, που θα πρέπει να γίνει για να ξαναχτιστεί έστω και ένα μικρό κομμάτι εμπιστοσύνη, είναι παιδιά τιτάνια. Μπορείτε να αφήσετε γυαλιά μου. Ναι. Λοιπόν, κάτσε εκεί. Έλα, άλλο ένα, έμεινε και τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο. Και τώρα παιδιά, το τελευταίο πράγμα. Να φαίνεσαι και εσύ το κλείτο. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να αποφεύγουμε όταν σε ασχολούμαστε με ένα παπαγάλο για να μην σπάσει όλο το κομμάτι της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει ανάμεταξύ μας είναι παιδιά, και θα ακουστεί όσο γελίο και να ακουστεί, είναι τα ψέματα. Δεν λέμε ψέματα σε ένα παπαγάλο. Παπαγάλοι, πέρα από το ότι μπορούν να μιλάνε, έχουν τεράστια νοημοσύνη.
Έχουν τεράστια νομοσύνη και συναισθηματική και αριθμητική. Και τι εννοώ αριθμητική? Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα εγώ εδώ πέρα στην τσέπη μου έχω τρεις σταφίδες. Είναι τα γαμμένα τρίτη του νέμου. Που τις δείχνω. Βλέπω ότι είναι τρεις. Ωραία. Αν αφαιρέσω τις δύο και τις κρύψω στην τσέπη, ξέρει ότι υπάρχουν άλλες δύο κάπου. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει ότι τον έχω σε εισαγωγικά δουλέψει. Αυτό είναι ένα πολύ κακό πράγμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποφεύγεται με τους παπαγάλους. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα σε ένα σενάριο ότι παίρνεις τον παπαγάλο και του λες: έλα, γόρι μου, θα σε βάλω στο κλουβί σου και θα πάρεις τρίτ. Αν το βάλεις στο κλουβί του, να βλέπετε, ψάχνει τις άλλες δύο σταφίδες. Ξέρει ότι υπάρχουν και άλλες δύο σταφίδες. Αν τον πάρετε, το βάλετε στο κλουβί του και δεν του δώσετε τρίτ, τότε παιδιά αυτό θα κάνει την εκπαίδευση τρομερά δύσκολη. Γιατί θα σου πει ο παπαγάλος: κάτσε ρε φίλε, γιατί να μπω εγώ μες στο κλουβί και να μην πάρω για κάτι να πάω, κάνα γλυκάκι, γιατί να μπαίνω ήσυχα. Όσο δύσκολο μου κάνει η ζωή, θα την κάνω κι εγώ εσένα. Οπότε παιδιά, αυτό το κομμάτι πρέπει να αποφεύγεται πάρα πολύ. Προσοχή στα ψέματα. Ο παπαγάλοι καταλαβαίνουν όχι μόνο από τη χρειά τη φωνή όπω τα σκυλάκια και τα γαρτάκια, αλλά καταλαβαίνουν και τα λόγια. Έχουν νόηση του λε. Είναι τρομερά έξυπνα ζωντανά. Και όσο περισσότερα χρόνια τους έχεις, τόσο περισσότερα πράγματα καταλαβαίνουν. Μπορεί να μην μιλάνε όλοι, τότε σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν. Ναι, έχω άλλη μία, θα σε δώσω σε λίγο. Αυτό ήταν και το βιντεάκι μας για σήμερα, παιδιά. Αυτά ήταν τα 5 πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε να κάνετε με τους παπαγάλους σας, ιδιαίτερα αν θέλετε να σπάσει η εμπιστοσύνη που έχετε χτίσει ανάμεταξύ σας. Ήταν κάπως ήσυχο το σημερινό βιντεάκι, οπότε δεν ξέρω αν θα ανεβάσω κάποιο guardrail, γιατί όντως κάθεσε πολύ ήσυχα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Αν παιδιά σας αρέσει το έργο που κάνω και θέλετε να συνεισφέρετε κι εσείς, μπορείτε να μπείτε στο σελίδα μου στο YouTube και να πατήσετε πάνω στο εξώφυλλο το κουμπάκι που λέει PayPal. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή δωρεά χωρίς όριο, μπορεί να είναι 20 λεπτά, μπορεί να είναι 1 ευρώ, μπορεί να είναι και περισσότερο. Οποιαδήποτε συνεισφορά από τις δωρεές σας θα πάει παιδιά στην ανανέωση του εξοπλισμού μου και στον ίδιο τον εμάκο. Οπότε γενικότερα θα ανεβάσει λιγάκι την ποιότητα του καναλιού. Σκεφτείτε το, δεν είναι αναγκαίο τίποτα. Κάτι άλλο δεν έχω να σας πω, οπότε. Παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο, καλό απόγευμα και καλή σας συνέχεια!